Σταθερή αποκλιμάκωση καταγράφει η ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα μπήκε στο 2014 με ύφεση 1,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ. Το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι βρισκόταν στο 6%. Εφόσον επαληθευτούν τα στοιχεία, η ελληνική οικονομία πρέπει να τρέξει με ανάπτυξη 1,16% τα επόμενα τρίμηνα για να πιάσει τον κυβερνητικό στόχο ανάπτυξης 0,6%. Στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, η Γερμανία επιβεβαιώνει την κυριαρχία της με ανάπτυξη 0,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η Γαλλία παρουσιάζει στασιμότητα, ενώ η Ιταλία γλίστρησε σε αρνητικό έδαφος. Αντίθετα, οι μηχανές της Ισπανίας έχουν πάρει μπρος με ανάπτυξη 0,4%. Με μικρά βήματα μειώνεται η ύφεση στην Κύπρο και περιορίστηκε σε 0,7%. Οι αριθμοί αυτοί αναδεικνύουν την αχίλιο πτέρνα της Ευρωζώνης. Οι οικονομίες που την απαρτίζουν κινούνται με πολύ διαφορετικές ταχύτητες. Η Νομισματική Ένωση καλείται να εφαρμόσει κοινές πολιτικές για οικονομίες με πολύ διαφορετικά προφίλ. Η συζήτηση για το ακριβό ευρώ που κυριάρχησε στην τελευταία συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι χαρακτηριστική. Η Γερμανία, με νέα συνέντευξη του Jens Weidmann, προειδοποιεί ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Ιουνίου δεν πρέπει να αναμένεται απόφαση για ποσοτική χαλάρωση ανάλογη με αυτή που εφαρμόστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια τέτοια πολιτική ζητούν Γαλλία και Ιταλία, καθώς θεωρούν ότι το ακριβό ευρώ δεν τις επιτρέπει να ανακάμψουν.